σε ήχο πλάγιο. Με το βλέμμα στραμμένο στην ελληνική μουσική παράδοση, ο πρωτοψάλτης καθηγητής βυζαντινής μουσικής Ιωάννης Δαμαρλάκης αναλύει, σχολιάζει και συζητεί με καλεσμένους το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή, φιλοξενούμενός μας είναι ο μεγάλος δάσκαλος της βυζαντινής μουσικής, ο κύριος Γιώργος Κακουλίδης, που είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και από τον οποίο μπορώ να πω ότι έχω αποκομίσει πάρα πολλά πράγματα. Κύριε Κακουλίδη, καλώς ορίσατε την εκπομπή μας. Η εκπομπή μας βέβαια είναι πάρα πολύ νέα και γι' αυτό θα μας συγχωρέσουν και οι ακροατές και εσείς όποιες ατέλειες έχουμε. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Θα θέλαμε πρώτα-πρώτα να μας πείτε πώς ξεκινήσατε τη βυζαντινή μουσική, ποιοι ήταν οι δάσκαλοι σας, γιατί όπως γνωρίζετε οι νέοι σήμερα, οι οποίοι έχουν και ορισμένες φιλοδοξίες να ανέβουν στο αναλόγιο, θέλουν να μαθαίνουν τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ καταρχήν κύριε Δαμαρλάκη και κι άλλη φορά, αν θα μας δοθεί ευκαιρία, θα ήθελα να βρεθώ πάλι κοντά σας και να πούμε ό,τι έχουμε αποκομίσει από την τέχνη μας, την ζαντική τέχνη και γενικώς να δώσουμε μια εικόνα προς τα έξω για τους νέους, όπως είπατε. Εμένα, οι γονείς μου, ο πατέρας μου ήταν κατ' επάγγελμα γεωργός. Έκανε 5 αγόρια. Από τα 5 αγόρια, ψάρτη γίνανε ο πρώτος και ο τελευταίος. Ο πρώτος ήταν ο Νίκος, ο οποίος δυστυχώς, φεύγοντας για την Αμερική, εκεί άφησε και την τελευταία του πνοή. Τον είχε πάρει ο Ιάκωβος πέρα για να διδάξει και τον είχε στην Νέα Υόρκη. Αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή σταμάτησε η ζωή του. Ο τελευταίος από τα 5 αγόρια είμαι εγώ. Λοιπόν, έτσι ο Νίκος ο πρώτος και τελευταίος εγώ βγήκαμε ψάρια. Οι άλλοι δεν γνωρίζουν να πούν ούτε ένα πολιτικό, ούτε ένα αμήν. Τόση διαφορά. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε ότι γεννιέται κανείς το να θέλει να γίνει ψάρτης ή οτιδήποτε άλλο. Από τα πρώτα μου χρόνια, δεν ήρθα, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στο σπίτι μου άρχισα να ακούω ψαλτική. Ο πατέρας μου δεν τραγουδούσε και όλας, κάνα ποντιακό τραγούδι γιατί είμαι πόντι στην καταγωγή. Λοιπόν, και το ψαλτικό. Έτσι λοιπόν είχα την τύχη, και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα αυτό, ότι δεν είναι θέμα εξυπνάδας το να είναι κανείς καλός ψάλτης, να έχει γνώσεις. Και όταν λέω καλός ψάλτης, οι φωνές είναι διάφορες. Δεν σταματάω στη φωνή, ότι εγώ καλύτερη φωνή, έχω πιο ψηλές νότες, εσύ έχεις πιο χαμηλές, ο άλλος έχει μισές. Όχι. Μετρώ την ίδια την τέχνη που έφτασε μέχρι εμάς από στόμα σε στόμα. Με την προφορική παράδοση λέει. Έτσι λοιπόν, είμαι τυχερός από την άποψη αυτή ότι έτυχα μέσα σε ψαλτική οικογένεια και μπόρεσα να πάρω από μικρό παιδί όλα αυτά που θα πρέπει να πάρει ένας ψάλτης του αναλογίου, ένας παραδοσιακός ψάλτης του αναλογίου. Ο αδερφός μου μεγάλος, ο Νίκος, μετά από τον πατέρα, πήγε σε κάποιον Κωνσταντινοπολίτη, Πάπα Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, γιατί μέναμε στην Κατερίνη τότε. Λοιπόν, και έκανε γύρω τα 5 χρόνια μέχρι που είχε γεράσει ο Πάπα Γεωργίου και τον είχε κοντά του και όταν έφυγε ο Νίκος από κοντά του, πλέον άφησε το ψαλτηρίο. Ναι, ένας καλήφωνος, εύστροφη φωνή, εγώ δεν τον έχω ακούσει, αλλά τα χειρόγραφα τα οποία βλέπω, ναι, και πολύ κατεπισμένος στη θεωρία της μουσικής. Και έτσι ακολούθησε ο Νίκος αυτήν την γραμμή, πέραν της πρακτικής παραδοσιακής ψαλτικής, είχε και τη θεωρητική κατάρτιση. Έτσι λοιπόν γίνεται η παροιμία που λέμε το μήλο κάτω από τη μηλιά. Έτσι, δίδεται η ευκαιρία δηλαδή να σου πει ο δάσκαλός σου ότι ξέρεις αυτό και εκείνο, σου δίνει τις αφορμές και ξεκινάς. Και μία αφορμή από αυτές, θέλω να πω πάλι για τον Νίκο, που του έδωσε ο δάσκαλός του, είναι ότι του είπε λέει κάποια μέρα, εγώ δεν το γνώρισα τον Παγιώργιο, το δάσκαλο του δεχτούν, αλλά όπως μου έλεγε ο Νίκος. Ξέρεις παιδί μου Νίκο, στα βαθιά του γεράματα, ότι η μουσική μας θέλει κάποια αλλαγή, η μουσική μας. Είναι πολύ γεμάτη.
τη φοβάσαι. Να τη βλέπεις μόνο και να τη φοβάσαι. Οπτικά. Αυτό του Νίκου έγινε στη μνήμη του. Και πάντοτε παιδευόταν τι θα κάνει για τη μουσική. Και δεν ξέρω αν γνωρίζεις. Α, μήπως λέτε, συγγνώμη δάσκαλε, μήπως λέτε αυτό που είχε ο Καραμάνης την Μεγάλη Εβδομάδα πίσω. Μπράβο, την Ομαλή Παρασημαντική. Την ονόμασε Ομαλή Παρασημαντική. Έκανε δηλαδή μία απλοποίηση της Βυζαντινής και την ονόμασε Βυζαντινή μουσική, αλλά Ομαλή Παρασημαντική την Βυζαντινή μουσική. Δάσκαλε, να σε διακόψω εδώ λίγο. Επειδή έχω γνωρίσει λίγο το δάσκαλο Καραμάνη, πιστεύω απόλυτα. Χωρίς να θέλω να πω κάτι εναντίον του, επειδή είναι λίγο απόλυτος, ότι όταν είδα στο βιβλίο αυτό της Μεγάλης Εβδομάδας αυτό το μάθημα του αδελφού σου, είπα ότι για να βάλει ο Καραμάνης μάθημα ξένο μέσα σε βιβλίο του, πρέπει να τον εκτιμά αφάνταστα, τόσο θεωρητικά όσο και φωνητικά τον άλλον, για να το βάλει το μάθημα αυτό. Και από τότε είχα σε εκτίμηση τον αδελφό σου, δηλαδή λέω αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι βαθύς γνώστης της μουσικής, διότι ο Καραμάνης για να βάλει μάθημα ξένο μέσα στα βιβλία του, πρέπει να τον εκτιμά και να τον σέβεται. Όντως έτσι ήταν. Ακόμα και στην Αμερική που ήταν ο Νίκος, είχε αλληλογραφία ο Καραμάνης μαζί του και τον συμβουλευόταν για το κάθε τι που ήθελε. Γιατί, όπως ξέρεις, οι ψάλτες έχουν αυτές τις διχόνοιες μεταξύ τους. Ναι, ακριβώς. Και εκεί μου έκανε παράπονο ο Καραμάνης, φορές που έχει συναντηθεί, ότι τον πολεμάνε, γνωρίζει κάποιον άνθρωπο των γραμμάτων. Περιπίνει γιατί χρειάζονται και αυτοί, δεν ήταν αυτής της μορφώσεως. Ναι, και ήθελε κάποιον άνθρωπο, κάποιο φιλόλογο. Μόλις λοιπόν γνώριζε κάποιον τέτοιο, οι άλλοι από το πίσω μέρος κοιτάγανε να το πλήσουν την υπόλοιπη. Έτσι λοιπόν βρήκε σαν καταφύγιο τον Νίκο, με μερικοί στην Αιλιώτη, και είχε αλληλογραφία συνέχεια. Πιο νωρίς είχαν γνωριστεί και πολλές φορές κουβεντιάζανε θέματα τέτοια, και όντως παραδεχόταν, ας πούμε, την θεωρία και την κατάρτιση του Νίκου. Ο οποίος πραγματικά ήταν ένας χαρισματικός, θα πω, και ως προς τη θεωρία, αλλά και καλήφωνος, μια εύστροφη φωνή, είπαμε, καθένας τη φωνούλα. Αλλά ήταν εύστροφη, υψήφωνος και χαμηλές φωνές. Και ψηλές και χαμηλές. Λοιπόν, και γι' αυτό ο Καραμάνης φιλοξένησε και αυτό το χειρόγραφό του, το οποίο είναι σε ομαλή παρασημαντική, ναι. Το γράφει επάνω. Ναι. Δεν θυμάμαι σε ποιο βιβλίο πίσω. Μεγάλη εβδομάδα πίσω, τελευταίο. Ναι. Αν θα το πάρει ή κάθε μουσικός και το δει να το μελετήσει, να την δει, δεν μπορεί εύκολα να το βγάλει. Ναι, βέβαια. Έγραφε σχεδόν σαν το δάσκαλό του, τον Παπαγεωργίου, γι' αυτό λέω, το μήλο κάτω από τη μηλιά, με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, δίγοργα, τρίγοργα, το δικό του λαρίγι τα έκανε. Αλλά αλλού δεν μπορεί να τα κάνει. Μόνο κάποιος μαθητής που έζησε κοντά του, εγώ θερητήν, που είμαι του πατέρα μου, αλλά είναι και του αδελφού μου του Νίκου μαθητής, γιατί έχουμε 14 χρόνια διαφορά. Ναι. Λοιπόν, είμαι και μαθητής. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι είναι ευτυχής κανείς ή τυχερός που βρίσκεται κοντά σε έναν δάσκαλο παραδοσιακό. Δεν έχει καμία σημασία για μένα πόσες νότες ξέρεις. Αν δεν ξέρεις πώς λέγονται οι νότες αυτές, πώς πρέπει να ανέβεις την μία φωνή ή να την κατέβεις, δεν έχει καμία αξία. Αυτή τη δουλειά την κάνει και η Ευρωπαϊκή. Μπορεί αυτή να πιάσει το όργανο, το αρμόνιο και να σου πει αυτή είναι μία φωνή ανεβαίνει και εδώ μία φωνή κατεβαίνει. Δεν έχει καμία αξία αυτό. Αξία έχει η μουσική προφορική παράδοση που ήρθε από τα χρόνια εκείνα μέχρι σε εμάς. Θυμάμαι μουσική δεν ήξερα ακόμα, δεν γνώριζα μουσική. Και έλεγα αργές δοξολογίες μαζί με τον πατέρα μου απ' έξω. Γιατί τις άκουγα. Ο Μακαρίτης την Κυριακή που θα ψελνε, από τη Δευτέρα άρχισε. Κάθε μέρα έλεγε το μάθημα έξω φωνή, έλεγε. Μου λέει εμένα, έξω φωνή θα ψελνε. Σιγανό ήξερα να ξέρω, έξω φωνή θα ψελνε. Λοιπόν, και τα έλεγε έτσι. Και από τις πολλές φορές που τα άκουγα λοιπόν, τα μάθαινα απ' έξω. Αργές δοξολογίες, τις ήξερα απ' έξω. Κύριε Κακουλίδη, όμως να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα εδώ και να ακούσουμε κάτι από τον αδελφό σας. Τι θα θέλατε να ακούσουμε? Ένα επίκαιρο κομμάτι από την κασέτα αυτή του 15 Αυγούστου που έχει από τον παραδοτικό κανόνα. Πολύ ωραία, ας το ακούσουμε. Oh.
μετά το σύντομο αυτό διάλειμμα, κύριε Κακολίδη, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Κάτι από την, αυτή την ηλικία της μαθήσεως, ας πούμε, της βυζαντινής μουσικής, της παιδικής ηλικίας, που να έχει μείνει έτσι χαραγμένο στη μνήμη σας, κάτι από τα τόσα ανέκδοτα, ας πούμε, της ψαλτικής μας ζωής, μπορείτε να θυμηθείτε για να μας πείτε? Ναι. Θυμούμαι, ήμουν γύρω στα 13 χρονών και πήγαινα βέβαια στον πατέρα μπροστά. Μια μέρα είχαμε δεσπότη. Λοιπόν, αυτά που συνέβαιναν στην Κατερίνη. Στην Κατερίνη. Ήρθε ο δεσπότης λοιπόν και όπως λένε, ήρθε η ώρα στους ξένους που λένε «Κένεσον δεσποτάγε, ήχος τάδε». Εγώ και τότε ακόμα δεν γνώριζα ότι υπάρχει πρώτος ήχος και πλάγιος του πρώτου. Ότι ήμουν πιτσιρικάς, έχω μόνο και πιο μικρός να μου από αυτό. Λοιπόν, μου λέει ο πατέρας μου, σκύβει επάνω και μου λέει «Πήγαινε τώρα και θα πεις «Κένεσον δεσποτά». Άγιε, ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου. Λοιπόν, εγώ πλάγιος του πρώτου, το κράταγα μέσα μου. Όχι, πήγα τώρα στον δεσπότη, μπερδευόμουν το πλάγιος πρώτου. Λέω τώρα, τι πλάγιος πρώτου, λέω, πρώτος θα πω. Και λέω, κέλευσον δεσποτάκι, ψέμα, ήχος πρώτος. Ο δεσπότης λοιπόν ήταν γέροντας και καθόταν και όλος ο Κοϊδάκης, ο Μακαρίτης, και ιδιότοπος πολύ. Σκύβει έτσι με τα γυαλιά, πως με κοίταγε, πάνω τα γυαλιά, και μου κάνει «Μούτρο για εκκλησία, ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου», μου λέει. Λοιπόν, εγώ μόλις βλέπω και μαλώνει και όπως ήταν ο διάδρομος και πήγαινε προς την πόρτα, βάζω μια και τρέχω λοιπόν και ακόμα φεύγω. Και άλλες φορές μετά, όταν ήθελα να πάω στην εκκλησία και υπήρχε δεσπότης, κοίταγα τους τροχούς του αυτοκινήτου, τότε ήταν λάσπες απ' έξω. Αν είχε τροχούς δεν ξαναπήγα. Και δεν πήγα ποτέ όσο ήταν δεσπότης, να πούμε. Στη συνέχεια, κύριε Κακουλίδη, πώς ήρθατε στην Αθήνα και όλη αυτή την ιεροψαλτική σας ζωή, θέλουμε να μάθουμε. Ναι, είναι μια ευκαιρία και αυτή. Μετά, όταν απολύθηκα από Φαντάρος, ο Νίκος είχε φύγει και πήγε στην Καβάλα. Εκεί υπηρετούσε και εκεί έμεινε μετά, παντρεύτηκε και έμεινε εκεί. Εγώ, εν τω μεταξύ, πήγα Φαντάρος, αλλά ήθελα ακόμα ορισμένα πράγματα να τελειώσω. Και λέει ο Νίκος, έλα εδώ, μου λέει, φύγε από την Κατερίνη, έλα εδώ πέρα να καθίσεις όσο καιρό θέλεις. Και μετά, λέω και στην Κατερίνη, μετά που Φαντάρος δεν είχα δουλειά, τι να κάνω. Πήγα εκεί και ψέλαμε στον Άγιο Νικόλα, έψελε ο Νίκος, και εχείρεψε η αριστερή θέση και πήγα εκεί εγώ, με αυτή την προοπτική. Και έκανα εκεί 2-3 χρόνια αριστερά του Νίκου. Φεύγοντας ο Νίκος από την Καβάλα μετά, έρχεται στην Αθήνα με κάποιους φίλους εδώ, που κοιτάξανε να γίνει να δοκιμαστεί στον Εσταυρωμένο στο Εγάλη. Ναι. Έτσι λοιπόν έγινε η δοκιμασία και τον μεταξύ τον προλάβανε κιόλας και έμεινα εγώ μετά στον Άγιο Νικόλα και έψελνα τη θέση του, αλλά να δίνω κι εγώ μόνος μου τι να κάνω. Έπρεπε να φύγω, μου λέει ο Νίκος, θα τακτοποιήσω το θέμα που λέει και θα σου πω, πες τους εκεί πέρα στους επιτρόπους ότι ενδέχεται να φύγω. Και έτσι έγινε. Και έρχομαι εδώ μετά, ύστερα από κάνα χρόνο, έρχομαι και εγώ στο Εγάλιο, αριστερά στον Νίκο. Πάλι αριστερά στον Νίκο, με το ίδιο στυλ, και έκανα 5 χρόνια. Εκεί. Και 2 εκεί 7 χρόνια. Και πέρα από μικρό παιδί που έκανα στον πατέρα μου και μπροστά μου. Γι' αυτό θέλω να πω το εξής, βγαίνει από όλα αυτά, ότι ένας ψάλτης, πρώτο ψάλτης, δεξιός δηλαδή, δεν θα μπορεί να είναι γεμάτος ή επιτυχημένος, εάν δεν έχει κάνει και αριστερό. Δεν έχει περάσει από όλα τα στάδια δηλαδή. Ναι, ακριβώς αν δεν έχει κάνει αριστερό, βοηθός, σε καλό ψάλτη. Ναι. Είναι ευτύχημα δηλαδή κανείς να μπορεί να είναι σε έναν καλό ψάλτη, αριστερός ή βοηθός, και συνέχεια να πάει να αναλάβει. Δάσκαλε, να σε διακόψω εδώ, να σου πω κάποια, από κάποια εκπομπή, ο Γιώργος Σύρκας είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Δεν θυμούμε τώρα την εκπομπή, αλλά πάντως ο Γιώργος Σύρκας είπε ότι σήμερα κάθε άνθρωπος που μαθαίνει βυζαντινή μουσική, σε οποιονδήποτε να πηγαίνει, πρέπει την Κυριακή να πηγαίνει και σε ένα δάσκαλο κοντά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είπε ότι ο καλύτερος δάσκαλος είναι το αναλόγιο. Και ότι όχι οποιοδήποτε αναλόγιο. Και ότι πρέπει να πηγαίνει να μάθει κοντά σε κάποιον δάσκαλο τα τερτύπια της τέχνης μας. Και αυτό θέλω να πω δηλαδή, ότι εσείς και σαν βοηθός και σαν αριστερός είχατε μεγάλο δασκάλο. Ναι. Και ήταν ευτύχημα δηλαδή για σας. Βεβαίως.
αυτό που είπε ο Γιώργος Σύρκας είναι πάρα πολύ σωστό, σοφό. Και είπα και προηγουμένως ότι δεν έχει αξία το να μάθεις νότες. Πώς θα μάθεις να ανεβαίνεις και πώς θα μάθεις να εκφράζεσαι. Ακριβώς. Η μουσική μας είναι σχέτια έκφραση. Εδώ βλέπεις ακούς έναν τραγουδιστή και εκφράζεται και κάνει τις γκριμάτσες του και ψυχικά και ξέρω. Φαντάσου όταν ψάχνεις το Θεό σου. Πόσο πρέπει να εκφραστείς. Εάν δεν μάθει ο ψάλτης μιλώντας με το Θεό του την ώρα που ψάλλει, δεν θα γίνει ψάλτης ποτέ. Δεν κολλάει. Δεν υπάρχει το συνέστημα αυτό, δεν μπορείς να το μεταδώσεις στον άλλον. Είναι η γλώσσα αρκετά δύσκολη. Αν δεν το ζεις εσύ ο ίδιος. Ναι. Ακριβώς, αν δεν ζεις εσύ ο ίδιος τα λόγια, δεν μπορείς να αποδώσεις. Δεν μπορείς να τα μεταφέρεις και στον εκκλησιαζόμενο. Ακριβώς. Και αυτό, και δεύτερον, αυτό που είπε ο Σύρκας είναι πάρα πολύ σωστό και αυτό λέω πάντα στους μαθητάς, ότι δεν θα μάθετε ποτέ αναλόγιο. Και το ρωτώ από την αρχή, πού μένεις εκεί. Μπορείς να έρθεις στο αναλόγιο. Αλλιώς ο μαθητής δεν γίνεις ψάλης. Τους υποχρεώνω να έρχονται στο αναλόγιο. Υποχρεωτικά θα έρθουν στο αναλόγιο. Δεν μπορείς να ανεβαίνεις και να κατεβαίνεις στα σκαλιά του οδείου και να γίνεις ψάλης. Αυτό είπε και ο Γιώργος του Σύρκας δάσκαλε, ότι πολλούς μουσικούς και άριστους μπορεί μουσικούς να βγάλει το οδείο, ψάλτες δεν έχει βγάλει. Κανένα οδείο. Να πούμε για τα οδεία. Βεβαίως, βεβαίως, έχουμε ώρα πολύ, θα τα πούμε όλα. Για τα οδεία θέλω να πω ότι μπορεί να μάθεις νότες, αυτή λέγεται, ξέρω εγώ, πεταστή και ανεβαίνει μία φωνή και κατεβαίνει το άλλο, άλλη μία φωνή. Θα μάθεις νότες, θεωρία. Δεν μπορείς, είναι αδύνατον να μάθεις ψαλτική μέσα εκεί, γιατί αυτοί δεν είναι ψάλτες. Και βασικό πράγμα που διδάσκουν με το όργανο. Ακριβώς. Και δεν διδάσκουν με τη φωνή. Διότι δεν ξέρουν, διότι αυτή τη στιγμή παίζουμε έναν ψάλτη που βγήκε από τα οδεία και είναι ψάλτης και ακουστός. Προσμή κάποιο αναλόγιο, ναι, ακριβώς. Μπορεί να είναι σε ένα αναλόγιο, αλλά δεν είναι από αυτούς τους ψάλτες που μπορεί να κρατήσει ακροατήριο. Ένας πρωτοψάλτης του αναλογίου μπορεί να κρατά το ακροατήριο ώρες ολόκληρες. Αυτή από εκεί μέσα δεν βγαίνει κανείς ωστόσο. Μόνο θεωρία δεν λέει τίποτα. Να σε διακόψω, γιατί έθιξες δύο πάρα πολύ μεγάλα θέματα σημαντικά που θέλω τη γνώμη σου, γιατί βαρύνεις εμένα η γνώμη σου. Πρώτο θέμα είναι, κατά καιρούς μου έχουν κάνει ερωτήσεις οι μαθητές μου εκεί, εάν η βυζαντινή μουσική πρέπει να διδάσκεται με όργανο. Τους έχω απαντήσει όχι. Μου έχουν πει ότι ο τάδε δάσκαλος κάνει μουσική με πιάνο. Ο τάδε δάσκαλος κάνει μουσική με αρμόνιο. Και πρόσφατα κάποιος μαθητής μου με ρώτησε, μα κύριε Γαμαρλάκη, εδώ ξέρουμε πολύ καλά, μου είπε κάποιος, ότι το κανονάκι πλησιάζει και τα λοιπά. Του είπα, άκουσα να δεις. Η παράδοση της βυζαντινής μουσικής λέει ότι η βυζαντινή μουσική είναι η κατεξοχήν φωνητική μουσική. Εάν θέλουμε να κάνουμε δικά μας πράγματα, μπορούμε να βάλουμε όχι κανονάκι, μπορούμε να βάλουμε και μπουζούκι. Έτσι. Η παράδοση λέει αυτό. Αν θέλουμε να είμαστε σύμφωνοι με την παράδοση, είναι αυτό. Αυτά τους είπα εγώ. Θέλω όμως, επειδή ο σταθμός αυτός, ο οποίος μας φιλοξενεί τώρα, δάσκαλε, έχει μεγάλη και ακροαματικότητα εκπομπή, θα ήθελα να σου πω εδώ έτσι, σε κάποια παρένθεση να κάνουμε, ότι κάθε εβδομάδα παίρνω πάρα πολλά τηλεφωνήματα, αλλά και πάρα πολλά γράμματα. Και μάλιστα θα σου πω κάτι να γελάσεις, και το έχω πει και σε όλους τους μαθητές μου, ότι η περιοχή εδώ είναι Χέρσα. Όταν άκουσαν για πρώτη φορά κράτημα από την εκπομπή αυτή, έλαβα ένα γράμμα από μια γυναίκα από το Ηράκλειο που μου έλεγε ότι θέλω να μας βάζεις τερερέ κάθε εκπομπή. Ναι, λοιπόν, και θα ήθελα να το ακούσει όλος ο κόσμος αυτός, αυτό το θέμα. Αν πρέπει να διδάσκεται η βυζαντινή μουσική, κάποιος δάσκαλος, δεν θυμάμαι ποιος, είχε πει από την τηλεόραση ότι η κακοδαιμονία της βυζαντινής μουσικής είναι το κλειδοκύμβαλο, είπε, το πιάνο δηλαδή. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη σου πάνω στην διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής με όργανο. Και εδώ, μια και μας δίδεται ευκαιρία, θέλουμε να μας πεις λίγα λόγια για το όργανο το οποίο εφεύρες. Ευχαριστώ. Ένα πρωτοποριακό που εγώ σήμερα που το γνώρισα, ειλικρινά έχω πάθει με αυτό το όργανο. Ευχαριστώ. Κύριε Δαμαρλάκη, θέλω πρώτα να πω πάλι λίγα πράγματα για τα οδεία. Μου έδωσε την ευκαιρία ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, οι διευθυντές, ποιοι είναι, οι κρατούντες εκεί στα οδεία, δεν λένε έναν που πάει να μάθει ευρωπαϊκή μουσική, να μάθει ελληνική μουσική,
δηλαδή βυζαντινή. Και όταν πάει έξω στο εξωτερικό και το ρωτήσει κάποιος τι διαφορά έχουμε, τι είναι η βυζαντινή μουσική ή ποια είναι η διαφορά της, δεν ξέρει να μιλήσει. Και είναι ντροπή και ρεζιλίκη. Και όταν εμένα που θα πάω στο χωριό μου να ψάλω, θέλει να μου μάθει να μου κρατήσει άλλα 2-3 χρόνια παραπάνω και να μου υποχρεώσει να μάθω την ευρωπαϊκή μουσική, αυτό είναι. Δάσκαλε, πάλι θα σε διακόψω, συγγνώμη, αλλά είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν από ένα μήνα. Και μου είχες πει κάτι που ειλικρινά μου έρχεται να κλάψω τώρα, που το σκέπτομαι, που είχες πει κάτι πολύ σημαντικό. Ποιο? Εάν είχαν, μου λες Γιάννη, οι Γερμανοί δική τους μουσική, θα μάθαιναν τον άλλον? Και εμείς οι Έλληνες να ασχολούμεθα με οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δική μας μουσική? Είναι δυστυχία για τον Έλληνα. Εγώ θα ρωτήσω και κάτι, και από τον κόσμο, από τους ακροατές που ακούν. Ποιοι γνωρίζουν ότι είμαστε μοναδικό έθνος στον κόσμο που έχουμε δική μας μουσική σημειογραφία? Το γνωρίζει κανείς από αυτούς που ακούνε εδώ? Για πρώτα, νομίζω ότι πολύ λίγοι ή και καθόλου. Λοιπόν, επομένως λοιπόν θα έπρεπε να τη σεβαστούμε. Είναι το ελληνικό πνεύμα που έρχεται από τους αρχαίους, έτσι, και φτάνει μέχρι σε εμάς. Λοιπόν, θα έπρεπε να το σεβαστούμε τόσο πολύ για να το είχαμε κορονίδα. Όχι να μην ξέρουμε, να μην ξέρουμε ότι έχουμε δική μας μουσική γραφή. Μόνο οι Έλληνες έχουν. Στον κόσμο επάνω, μόνο οι Έλληνες έχουν μουσική σημειογραφία. Έχουν την ευρωπαϊκή που έχουν όλοι οι λαοί. Από αυτή τη δική μας όμως πήρανε, ακριβώς, γιατί σήμερα ακριβώς. Συγκεκριμένα μου είπε ένας σήμερα, λέει, ξέρετε, λέει, η ευρωπαϊκή μουσική, είναι η βυζαντινή μουσική, πήρε του πλάι τετάρτου ήχου, τον πήρε από το ντο μη φα σολα σι ντο, λέω, η ευρωπαϊκή. Ναι, την κλίμακα τη φυσική. Του λέω, γνωρίζεις πότε άρχισε να ιδρύει, πότε έγινε η ευρωπαϊκή μουσική, πότε άρχισε να βγαίνει στην επιφάνεια? Λέει, όχι. Θα πρέπει λοιπόν να μην είμαστε ανιστόρικοι και να λέμε πράγματα που δεν πρέπει. Λοιπόν, όταν εκείνη άρχισε το 1000-1200 η ευρωπαϊκή μουσική να ψάχνεται και να βρίσκεται, εδώ μιλάμε για το 500 π.Χ. Έτσι. Λοιπόν, και φτάνω τώρα, έκλεισε αυτό και φτάνω στο σημείο που είπαμε για το όργανο και αν πρέπει. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι δεν θα, και καλώς έπραξε η Εκκλησία από τότε να μην επιτρέπει το όργανο μέσα. Εάν είχε επιτραπεί το όργανο, σήμερα δεν θα είχαμε τη βυζαντινή μουσική. Θα ήταν αλλοιωμένη. Και διότι είπες ότι είναι φωνητική και όχι οργανική, σωστά. Και αυτό να το ερμηνεύσουμε. Το ακούει ένας, φωνητική είναι, αλλά οργανική είναι. Τι είναι αυτό, τι διαφορά? Ποια η διαφορά μεταξύ φωνητικής και οργανικής μουσικής? Τις λεπτομέρειες τις οποίες εκτελεί η βυζαντινή μουσική, τα μικροδιαστήματα, οι υφέσεις, διέσεις, οι έξεις και όλα αυτά, ναι. Δεν είναι δυνατόν να μπει άλλη φωνή δίπλα και να τη συνοδεύσει. Ή θα είναι μονοφωνικά, έτσι. Και δεν μπορούμε να κάνουμε που λέμε δεύτερη φωνή, σεγόντο κτλ. Διότι και εμείς έχουμε το σύστημά μας, η μουσική αυτή έχει το σύστημα. Έχει το ισοπράτημα το λεγόμενο. Είναι μία βάση σε 4 τόνους διαφορά από 2, 3, 4, κυρίως σε τετραφωνία ή πενταφωνία, διαφορά. Λοιπόν, και αφήνει τη μελωδία να κινείται ελεύθερα, να κάνει τα μικροδιαστήματα τα οποία δεν υπάρχει τεχνικό όργανο να τα εκτελέσει. Λέει ότι είναι το βιολί ή είναι το κανονάκι. Το ξέρω ότι είναι και το κανονάκι το βιολί, αλλά θα πρέπει πιο νωρίς το βιολιτζί να τον εμάθω πώς πρέπει να ψάλει. Να το βάλει στο κεφάλι του και μετά να το βγάλει με τα δάχτυλα και το παίξει. Οπότε δεν γίνεται. Άρα η παράδοση είναι προφορική. Θα πρέπει να εμπιστώσει το μυαλό του, έτσι, και μετά η γνώση αυτή να τη φέρει στα δάχτυλά του και πόσοι θα είναι αυτοί που θα παίξουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι παραμένει να είναι φωνητική και μόνο φωνητική μουσική και να μην είναι οργανική μουσική. Αυτή είναι η διαφορά. Και θα μου πει τώρα κάποιος ότι ακούμε και μια αράβικη, μια τουρκική μουσική. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τουρκικής μουσικής και ελληνικής? Λοιπόν, οι Τούρκοι φυσικά πήραν από εμάς. Οι δάσκαλοι των Τούρκων είναι οι πρωτοψάλτε της Κωνσταντινοπόλεως. Αυτοί διδάξανε σε αυτούς τους τρόπους. Λοιπόν, η διαφορά λοιπόν μεταξύ τουρκικής και βυζαντινής μουσικής είναι ότι αυτοί όταν επιμένουν σε έναν φθόγκο κάθονται επί 2 λεπτά, 3 και κάνουν 2 φωνές πάνω, 2 φωνές κάτω, 1 κάτω, 1 πάνω, επί 2 λεπτά εκεί.
Αυτό δεν το έχει το στοιχείο η ευρωπαϊκή, η βυζαντινή μουσική. Κατευθείαν λες νιδίγαβουπανί, ταραν, ταραραριραρα, κινείσαι σε όλη την κλίμακα μέσα. Έτσι λοιπόν, οι διαφορές αυτές είναι ένα δείγμα, ας πούμε. Πέρα από τις διέσεις, τις έλξεις, όπως είπαμε, τους φθορές και τα λοιπά, που δεν αλλάζουν πολύ γρήγορα αυτοί. Αλλά όλα αυτά τα τερτύπια τα πήρανε από εμάς. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα ότι καλώς οι πατέρες της Εκκλησίας δεν επιτρέψανε όργανο. Σήμερα, αν θέλεις να με ρωτήσεις για το θέμα των οργάνων μέσα στις Εκκλησίες, ναι. Να απαντήσω και από αυτού. Ναι. Εάν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Ναι. Λοιπόν, για μένα δεν το επιτρέπω. Γιατί δεν το επιτρέπω? Διότι το ένα κακό θα φέρει το άλλο κακό. Κοντά σε αυτό θα έρθει το άλλο, θα έρθει το άλλο. Και δεύτερον, θα πρέπει αυτός ο οποίος φιλοδοξεί να κάνει κάποια χοροδία ή να ακουστεί, να κάτσει να δουλέψει, να βγάλει ζωντανούς ανθρώπους, διότι αυτό είναι ένα όργανο, ένα νεκρό πράγμα. Τι θα πει? Μπορεί να πει να συμψάρει μαζί σου. Ένα ισοκράτημα σχέδιο θα είναι. Λοιπόν, και θα είναι όργανο. Όπως και αν το κάνεις, είναι όργανο. Θα πρέπει να διδάξει νέους ανθρώπους να μάθουν τον τρόπο να ισοκρατούν, να μάθουν τη ζωή της χοροδιακής, του χοροδιακού τρόπου. Θα πρέπει να κάνει, βεβαίως. Πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα να διδάξουν. Γι' αυτό δεν επιτρέπω. Για μένα δεν πρέπει να επιτραπεί και νομίζω ότι βγήκε μια αντίκληση τώρα τελευταίως ότι. Και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί ήμουν έτοιμος να γράψω στον Αρχιεπίσκοπο μια επιστολή, σαν Κακουλίδης, να του πω ότι η γνώμη μου είναι αυτή. Και είδα μετά ότι βγήκε, το χάρηκα αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν στην ερώτηση του οργάνου τώρα που έχω κατασκευάσει. Ναι. Όντως εδώ και πάνε 8 χρόνια τώρα. Και εμένα, αυτό που είπε ο δάσκαλος του αδελφού μου, ο Παπαγεωργίου, στον Νίκο τον αδελφό μου, ότι η μουσική μας θέλει κάποια αλλαγή, κάποια πρόοδο, λοιπόν, κάποια απλοποίηση. Έτσι ο Νίκος έκανε αυτή την εφόρμη. Και εγώ πήρα, το μήλο κάτω από τη μηλιά, είπαμε, ναι, από τον αδελφό μου την ιδέα αυτή, και λέω ότι όντως, για να διδάξω μουσική όμως, γιατί ο αιώνιος καυγάς των ψαλτάδων είναι, όχι αυτήν την ύφεση δεν την έκανες καλά, όχι αυτή τη δίεση την έκανε 4 η κομμόρια, εκεί την έκανε 6 και καυγά και κουβέντε. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν, ορμόμενο. Πήρα αφορμή και παιδευτήκαμε επί 6 χρόνια με έναν ηλεκτρονικό, τον Μαυρόπουλο τον Απόστολο, ο οποίο είναι και ψάλτη. Ναι, αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Είναι ψάλτη, είναι του Μαυρόπουλου, του Μακαρίτη, του παπά. Έγινε ψάχο το ψάλτη και εκ των υστέρων έγινε ιερέα στην Πάτρα. Α, του Μαυρόπουλου. Μαυρόπουλο είναι ο ψιό. Πρώτος θείος, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, έτσι αρχίσαμε την πρώτη κατασκευή, άντε στη δεύτερη, τρίτη και φτάσαμε στην ύστερα από 6 χρόνια στο αποτέλεσμα αυτού του οργάνου, το οποίο, να σας πω σε χοντρές γραμμές, ότι ο τόνος παγκόσμια, ο μουσικός τόνος, είναι 12 ηχομόρια. Το μισό είναι 6. Οι Ευρωπαίοι αυτό έχουν, 6 και 12, ημίτονο και τόνο. Εμείς, για την ιδιομορφία της φωνητικής μουσικής της Βυζαντινής, χωρίσαμε τον τόνο σε 6 μέρη, ανά 2 ηχομόρια να προκοτάει. Από το 0 πάμε 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ναι. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να σου φύγει τίποτα. Ναι, το είδα, ναι. Και βλέπεις οπτικά ποιο πλήκτρο θα πατήσεις. Και έτσι, και πάλι θέλω να πω ότι δεν το έχω για να μπει στην εκκλησία, αλλά να αποδείξεις εσύ ο δάσκαλος, ο Δαμαρλάκης, ο Γιάννης, στο δάσκαλο, στο μαθητή σου, ότι εδώ παιδί μου είναι 6 ηχομορίων, η δίεση εδώ θέλει 4, θέλει 2. 2. Πολλοί ηρωνεύονται οι Ευρωπαίοι. Τι είναι αυτά που λες? Παραπάνω από 6 δεν υπάρχει. Υπάρχει. Και αν σταματήσουμε στην ερώτηση αυτή, υπάρχει, διότι όταν θες να κουρδίσεις το όργανό σου, την κιθάρα σου ή τη λύρα σου, παιδεύεσαι για ηχομούρια να τη φέρεις. Ναι. Αλλιώς δεν κουνάει. Στα αυτή σου δεν σου πάει. Ναι. Θέλεις λοιπόν να τη φέρεις. Τι κάνεις τότε? Παίζεις με ηχομόρια. Με 1 με 2 ηχομόρια παίζεις. Ακριβώς λοιπόν, άρα είναι υπαρκτά τα ηχομόρια. Εμείς τα εκτελούμε γιατί έχουμε το όργανο, το φωνητικό μας όργανο, που είναι το πλέον ικανό
να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Το όργανο. Ναι, που λένε και οι σύγχρονοι να πούνε. Ναι. Το όργανο. Λοιπόν, και μπορούμε να εκτελέσουμε και να πούμε από το βουγά, να χτυπήσουμε βουγά 6 που έχουν και αυτοί, να πάμε 6, 8, 10, 12, ξέρω εγώ. Ναι. Να φτάσουμε στον τόνο. Παίζει τα πάντα, ναι, ακριβώς. Τα πάντα παίζει, λοιπόν. Νομίζω ότι απήντησα και σε αυτήν την. Έχεις επιτύχει, δάσκαλε. Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα στο ΟΔΙΟ, είχα δάσκαλο το συγχωρημένο του Σοκράτη τον Μπενάρδο. Ναι. Να τον είσαι ακουστό. Το γνώρισα. Ο οποίος δυστυχώς μας έκανε μάθημα με το πιάνο. Δυστυχώς. Το λέω, δεν έχω να την πείσω. Ναι, γιατί αλήθειες λέμε. Ναι. Και θυμούμαι ότι μερικές φορές όταν παίζαμε κομμάτια σταματούσε. Και χτυπούσε το πιάνο με δύναμη και λέει, αχ, μωρέ, να υπήρχε ένα όργανο που να παίξει. Ναι. Θα επανέλθω λοιπόν, θα επανέλθω, διότι έχω έρθει σε σύγκρουση με πολλούς για το θέμα αυτό εδώ στον Άγιο Νικόλαο, για το θέμα του οργάνου. Ναι. Εγώ επιμένω ότι το όργανο αυτό το οποίο κατασκευάσεις εσύ είναι ανθρώπινη φωνή μεταφρασμένη. Ναι. Και το έχω τονίσει κατά επανάληψη ότι αν θα το αγοράσω αυτό το όργανο, θα το αγοράσω όπως είπες και εσύ για να κάνω μάθημα μόνο. Έτσι. Και για να μαθαίνω κι εγώ ίδιος. Ασφαλώς. Διότι μπορώ να πω ότι ορισμένα μαθήματα, και αν πιστεύω ότι τα λέω σωστά αυτή τη στιγμή, θα καλυτερεύσω από πλευράς μουσικής, ας πούμε. Διδάσκοντας, ναι. Διδάσκεση. Ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω πάλι την ερώτηση, επειδή έχει μεταφερθεί από ορισμένους δασκάλους εντός εισαγωγικών πανελληνίως, ότι το όργανο το οποίο μπορείς να διδάξεις στη βυζαντινή μουσική είναι το κανονάκι. Εγώ έκανα και την ίδια ερώτηση και σε κάποιον άλλον. Όχι μουσικό διδάσκαλο, οργανοπαίκτη. Ναι. Βρέθηκα εδώ τώρα στις εξετάσεις που έδινα εδώ για τη βυζαντινή μουσική και του λέω, με συγχωρείτε, παίζετε το κανονάκι, μου λέει ναι. Λέω, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είστε σύμφωνος με την άποψη πολλών δασκάλων βυζαντινής μουσικής ότι το κανονάκι είναι το κατοξοχήν όργανο διδασκαλίας της βυζαντινής μουσικής. Και μου απαντάει. Κοιτάξτε, για ένα θέμα για το οποίο κατηγορείται η βυζαντινή μουσική και για το οποίο δεν ευθύνονται οι παραδοσιακοί ψάλτες, αλλά οι νέοι ψάλτες που για να κάνουν τους γνώστες, τους βαθείς γνώστες, της βυζαντινής μουσικής έχουν αρχίσει και παίρνουν πάρα πολλά από την Ανατολή, για το μόνο που κατηγορείται αυτή τη στιγμή η βυζαντινή μουσική είναι ότι είναι αμανετζίδικη. Δεν το ακούμε. Ναι. Και μάλιστα πρόσφατα, δάσκαλε, δεν ξέρω να το ξέρεις, σε κάποια εφημερίδα των Αθηνών έγραψε κάποιος και το απήντησα εγώ την ανιστόρητος, ότι είχε πάει, λέει, διακοπές στη Μυτιλίνη και τότε είδε, λέει, τα σημεία στα οποία προσεγγίζει και ταυτίζεται η βυζαντινή μας μουσική με την τουρκική. Προφανώς κάποιος ψάλτης λοιπόν εκεί θα αμανέδιζε, όντως θα αμανέδιζε, ναι, σωστά, και έδωσε την ευκαιρία στους επικριτές να μας κατηγορούν. Και μου είπε λοιπόν αυτό το παιδί, μου λέει, άκουσε κύριε Δαβαλέ, αφήστε τα όργανα, η μουσική σας είναι τέλεια, αφήστε τα όργανα. Εάν βάλετε το κανονάκι που είναι κατεξοχήν ανατολικής, ας πούμε, προέλευσης όργανο, τότε είναι που θα επισύρουνε, ναι, σεισμό εναντίον σας και θα σας πω, να, ορίστε. Βάλετε και το κανονάκι, τότε να φέρετε και τους Πέρσες και τους Τούρκους εδώ να κάνετε παρέα. Πάνω σε αυτό λοιπόν το θέμα το δύσκολο, θα ήθελα την άποψή σας. Τι γνώμη έχετε για το κανονάκι, ειδικά. Το λεγόμενο ψαλτήριο. Ναι. Ναι, αυτό είναι το κανονάκι, το οποίο πήραν οι Τούρκοι και το κάνανε εθνικό τους όργανο. Ακριβώς. Είναι ελληνικό. Ναι, ακριβώς. Πήραν και το κάνανε εθνικό τους όργανο, όπως και το ούτι, ας πούμε. Όχι, δάσκαλε, ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω και πάλι για πολλωστή φορά. Έχω διαβάσει σε πάρα πολλά βιβλία ότι στο Πατριαρχείο ουδέποτε εδιδάχθη η βυζαντινή μουσική με όργανο. Το έχω διαβάσει σε πάρα πολλά βιβλία. Και μάλιστα λένε ότι από τότε που καταστράφηκε το ψαλτήρι, το όργανο αυτό το οποίο είχε φωτογραφία ο Χρύσανθος στο θεωρητικό του, σε κάποια από τα θεωρητικά του, και το οποίο λέει ότι η φωτογραφία αυτή δεν είναι φωτογραφία του οργάνου. Το όργανο το ζωγραφίσαμε από μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι επέζησαν από την καταστροφή. Μάλιστα. Λοιπόν, και λέγεται ότι ουδέποτε εδιδάχθη σε καμία σχολή της βυζαντινής μουσικής με όργανο, οποιοδήποτε όργανο είναι αυτό, η βυζαντινή μουσική. Θα ήθελα λοιπόν, εδώ δεν σας ξαναδιακόπτω, συγγνώμη, την άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα. Το όργανο γενικά
δεν θα πρέπει, και πάλι το λέω, να μπει στην εκκλησία. Στη διδασκαλία, ναι, να δείξεις ποιες είναι, και δεν είναι το τέλειο, ούτε αυτό που έκανα εγώ είναι το τέλειο. Γιατί δεν είναι? Διότι αυτό το κλαν το διακόπτει και δεν έχει το συνεχόμενο. Έτσι, ναι. Έτσι. Βλέπεις με ποια νότα θα πατήσεις, ενώ στο βιολί δεν το βλέπεις. Εδώ βλέπεις, θέλω να κάνω 6 ή 8 ηχομόρια ή 10, το βλέπεις και πατάς, εντάξει. Αλλά κάνει αυτήν την χτυπητή, κλακ, ναι. Έτσι, διακοπή. Αυτό δεν είναι στο πνεύμα της ψαλτικής. Που δεν είναι μελωδία. Δεν είναι στο πνεύμα της ψαλτικής αυτό, που δεν είναι μελωδία, δεν είναι ενωμένο πράγμα. Ναι. Έτσι, απορρίπτω την αυτήν. Όντως, υπό η Κωνσταντινούπολη ποτέ δεν διδάξανε με όργανο, επιχειρήσανε πάρα πολλές φορές να γίνει, ακόμα και ευρωπαϊκή μουσική να βάλουν. Ναι. Τα πλοκάμια τα πλώσανε μέχρι εκεί. Αλλά οι δάσκαλοι μας ήταν τόσο φανατικοί που μια γραμμή, μία νότα να άλλαζες, γινόταν ολόκληρος ομιλικός καυγάς. Χρησιμοποίησες, δάσκαλοι, την πιο ωραία λέξη. Στο βουδούρι κάποια συγγράμματα που έχω εγώ, έτσι μιλάει περί φανατισμού. Έτσι. Περί φανατισμού. Ναι, δεν μιλιόντουσαν. Δεν μιλιόντουσαν. Γιατί? Και υπάρχει το περιστατικό που ο Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης, όταν ήταν δεξιά και αριστερά, έψαλε ο Κωνσταντίνος με την παλιά σημειογραφία. Ο αριστερά, ποιος θα δεν θυμάμαι, έπαιρνε με τη νέα σημειογραφία. Και έλεγε το ίδιο πράγμα και ο αριστερός. Εκεί ο Κωνσταντίνος μόνο λέει, καλά τα λες, αλλά γιατί να τα πεις με την παλιά, με την νέα γραφή, με την παλιά. Με αυτό που είναι τα ίδια πράγματα. Θέλω να πω ότι ο φανατισμός αυτός που υπήρχε και κρατούσανε πάρα πολύ καλά την παράδοση. Επανέρχομαι στο κανονάκι. Έτσι. Το κανονάκι λοιπόν είναι αυτό που πιάνει τα μικροδιαστήματα με αυτόν τον τρόπο όμως που είπαμε, το χτυπητό. Ναι. Και όπως είπες, αν θα ακούσεις μια μελωδία βυζαντινή να παίζεται με ένα κανονάκι, αμέσως στο μυαλό δεν θα πάει εκεί. Και αυτό να σου πω τι έγινε και κάτι άλλο. Εδώ στο Παλάς στην Αθήνα είχε γίνει μια συναυλία το χειμώνα και παίξανε κάτι ψαλτικά και κάτι τραγούδια και έπαιζε το κανονάκι και στα τραγούδια και στο ψαλτικό. Και λέω του διευθυντή στο τέλος, ποια αίσθηση, ποια διαφορετική αίσθηση υπάρχει μεταξύ του ενός και του άλλου. Κανονάκι μου έλεγες στο ένα και ούτε το ίδιο μου πες και στο άλλο. Δεν μπορεί στη βυζαντινή μουσική να το καταλάβετε να παίζει, ας πούμε, η Παρθένο σήμερα. Κλαν, κλαν, κλιν, κλαν, κλιν, ταραλαν, ταν, 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 ταν. Δεν παίζεται έτσι. Δεν γίνεται βυζαντινή μουσική έτσι. Λοιπόν, αν δεν είναι συνεχόμενο το όργανο, μπορεί να το παίξει όπως είπαμε ένα βιολί, ούτε ούτε. Βιολί ή λύρα μπορεί να το παίξει, αλλά θέλει μεγάλο κόπο να μάθει αυτός να γίνει πρώτο ψάλι. Ερμηνευτής. Και πόσοι θα είναι αυτοί, όπως είπαμε, τους ερμηνευτές. Έτσι λοιπόν και το κανονάκι δεν μπορεί. Η μουσική μεταξύ βυζαντινής και δημοτικής μουσικής υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ας είναι αδελφάκια. Υπάρχει διαφορά. Το μεν ένα είναι για την ψυχαγωγία μας, είναι κοσμική μουσική, δημοτική, και άλλη είναι για την ψυχή μας. Έτσι. Η μία έχει τον τρόπο να κινείται πιο ελεύθερα, να έχει ρυθμούς χορευτικούς, ναι. Έτσι, ενώ η βυζαντινή δεν έχει. Κινείται πάνω στους κανόνες της βυζαντινής μουσικής, της ορθογραφίας και κινείται με την έννοια του κειμένου η μελωδία. Είναι επένδυση του κειμένου η μελωδία. Ναι. Δεν έχει το λόγο η μουσική, το λόγο έχει ο λόγος και η μουσική. Δίνουμε την καλύτερη έκφραση που μπορούμε να δώσουμε. Ακριβώς όπως είπε ο Δημητριάδος δάσκαλε, ο Χριστόδουλος, ο Μητροπολίτης, ο οποίος όταν το ρωτήσαν ποια είναι η διαφορά της βυζαντινής από την γενικά την ευρωπαϊκή μουσική, και είπε: η μεν βυζαντινή μουσική μυρίζει Λιβάνι, η δε ευρωπαϊκή κολόνια. Ευρωπαϊκή κολόνια. Ας ακούσουμε και πάλι κάτι εδώ από σένα τώρα, δάσκαλε. Κάτι σχετικό, τι να ακούσουμε. Ζωντανά έτσι να ψάλλω. Όχι ζωντανά, από τις ηχογραφήσεις σου με τις μέχρι τώρα. Α. Κάτι από τις παρακλήσεις που είναι και επίκαιρες. Και από τις παρακλήσεις, να σας πω τις παρακλήσεις πώς τις έχω γράψει. Ναι. Εδώ ασχολούμαι και με το ποντιακό τραγούδι και ενωριακό, ναι, δημοτικό γενικότερα και το οποίο καταγράφω στη μητρική γλώσσα τους, δηλαδή στη βυζαντινή. Ναι. Και με τη χοροδία αυτή την ποντιακή, ας πούμε, έχω βάλει και γυναικείες φωνές, και αντρικές και ψάλλουνε, μεικτοί είναι. Ναι. Έχει και γυναικείες φωνές. Αυτό είναι καλό. Ναι. Αυτό είναι καλό γιατί το λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και προσπαθώ εδώ, δάσκαλε,
γιατί και εγώ στη χοροδία εδώ έχω και γυναίκες και προσπαθώ να πείσω ορισμένους, ας πούμε, παραδοσιακούς, οι οποίοι λένε, αν έχεις γυναίκες, εγώ δεν έχω. Εγώ έψαξα και βρήκα ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Ψαλμωδία ομιλεί περί αμφιφωνίας, περί φωνών ανδρών και γυναικών ομού. Λοιπόν, και ενώ τους τα έχω διαβάσει αυτά τα αποσπάσματα, όχι, όχι κτλ. Δεν μπορούμε, θέλουμε το παραδοσιακό μόνο άντρες. Εγώ ειλικρινά όταν άκουσα τις κασέτες αυτές, χάρηκα που ακούγονται και διακρίνονται οι φωνές οι γυναικείες. Εγώ στην χοροδία μου έχω γυναικείες φωνές στα ισοκρατήματα, στα όπου μπορούν και ξέρουν αυτές όλες, λίγο πολύ διαβάζουν. Προκειμένου να μιλάμε για όργανο, χίλιες φορές να μπουν γυναικείες φωνές. Να μπει ζωντανός παράγοντας. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα, δάσκαλε, αυτό το κομμάτι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, προστασία και σκέπη ζωής εμείς η τιμή. Σε Θεογεννήτων Πατέρε, σήμε κυβέρνησον, προς τον ημένα σου τον αγαθόν η αιτία, τον πιστόν το στήριγμα μόνη πανήμνητε. Είχαμε μείνει, δάσκαλε, στον εσταυρωμένο του Εγάλεο. Ναι. Για να επανέλθουμε στην ιερουσαλιμική σας ζωή, παρεμβλήθησαν ορισμένα καυτά θέματα της βυζαντινής μουσικής. Είχαμε μείνει λοιπόν στον εσταυρωμένο Εγάλεο, εκεί που όταν είχατε έρθει από την Καβάλα, ήσασταν εσείς, ο αδελφός σας, ο Νίκος, δεξιά και εσείς αριστερά. Μετέπειτα. Μετέπειτα, το 1963-64, πλέον ο Νίκος φεύγει από τον Σταυρωμένο και πάει στην Αγία Βαρβάρα Πατησίων. Α, εκεί βέβαια. Ναι. Εκεί γνώρισαν όλοι τον Κακουλίδη. Ναι. Τους και... αδελφούς μάλλον Κακουλίδη. Ναι. Και πλέον εγώ έφυγα κι εγώ, γιατί εκεί ο Σταυρωμένος, επειδή έφυγε ο Νίκος, δεν θέλανε, το πήραν έτσι, να μην ψάλω εγώ δεξιά. Ναι. Και δεν θέλανε. Καλά λέω. Και έφυγα κι εγώ και πήγα στον Άγιο Παντελεήμονα Ηλισσού. Εκεί το 1963 ήταν αυτό. Τότε αρχίσαμε και τις εκπομπές από τον Ενόπλων Δυνάμεων, λεγόταν ο σταθμός. Σταθμός, ναι. Ναι. Εκπομπές που είχε εμβέλεια σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Σε κάθε εβδομάδα. Με τον Κυριακάτο κάποιον. Λοιπόν, ο Νίκος μετέπειτα από το. Από την Αγία Βαρβάρα το 1967 φεύγει για Αμερική. Είχε ένα πρόβλημα το γάμο του εδώ. Ναι. Με την εδώ γυναίκα του κλπ. Και πέσανε σε δικαστήρια και έφυγε για την Αμερική. Εκεί λοιπόν τον πήρε ο Ιάκωβος και του έδωσε την πρέπουσα θέση και του έκανε και σχολή και δίδασκε και τον έχρισε μάλιστα πρωτοψάλτη Νοτιού και Βορείου Αμερικής. Mm-hmm. Ναι. Και δεν μπόρεσε όμως δυστυχώς να ζούσε μέχρι τώρα και μέχρι τα βαθιά του γεράματα, διότι η προσφορά του θα ήταν πολύτιμη σε εκείνο το χώρο, στην Αμερική. Ναι. Πέθανε λοιπόν πριν από 8 χρόνια και τώρα τα καλοκαίρια... Δάσκαλε, πέθανε ή σκοτώθηκε? Όχι, πέθανε από εγκεφαλικό. Α, γιατί ο πολλής κόσμος γνωρίζει ότι ο αδελφός σου σκοτώθηκε σε απεγγελματικό δυστύχημα. Όχι, από εγκεφαλικό και μάλιστα... Να πούμε τη λεπτομέρεια που ξεκίνησε. Πήγε με τα παιδιά σε αυτά τα παιχνίδια, το Luna Park, που είναι αυτό το στρόγγυλο που γυρίζει. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εκεί του έπιασε η κρίση. Και όταν κατέβηκε ήταν η αρχή. Μάλιστα. Και από τη Ζαλάδα, ξέρω από αυτό το πράγμα. Ναι, 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 ναι. Και έμεινε 15... Α, είχε τα παιδιά του μαζί. Ναι. 15 μέρες έμεινε φυτό στο κρεβάτι. Μάλιστα. Και... Ο Ιάκωβος και όλη η Αρχιεπισκοπή εκεί, τους οποίους και από αυτή τη θέση και πάλι τους ευχαριστώ, κάνανε ό,τι μπορούσαν. Αλλά δυστυχώς την 15η μέρα σταμάτησε η αναπνοή του. Έτσι λοιπόν τώρα τα καλοκαίρια... Έχει ταφεί στην Αμερική, δάσκαλε. Ναι, 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 εκεί και καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύω ότι έχει πεθάνει. Και όταν πήγα εκεί και με πήγανε στο μνήμα, εκεί είναι ένα
χόρτο όλο από πάνω και είναι ένα μάρμαρο μόνο, μια πέτρινη μάλλον, έτσι ένα σχήμα τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Όπου εκεί αναγράφει το όνομα ποιος είναι. Ναι. Λοιπόν, ποιος είσαι και πότε βίωσε τα λοιπά να πούμε. Ήτανε πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί πιστεύω, επειδή δεν είδα με τα μάτια μου τον Νίκο σαν νεκρό, ας πούμε, δεν πιστεύω ότι πέθανε. Και ακόμα έτσι έχουμε στην μνήμη μου τον έχω. Μάλιστα. Δηλαδή και... στην Αμερική πόσα χρόνια δούλεψε η δάσκαλε? Γύρω στα 15 χρόνια. 15 χρόνια. Πάρα πολλά, βέβαια. Και έκανε μαθητάς. Δάσκαλε, όταν πήγατε εκεί στην Αμερική για να δείτε, ας πούμε, ως νεκρό, τον τάφο του, τον αδερφό σας, σας έγινε καμία ανοίξη να πάτε κι εσείς και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα πώς? Για ναι. Πείτε μας, γιατί ευχαριστήσατε την Αρχιεπισκοπή για την συμπάθεια που είδε όλο αυτό το... Ναι, για τον αδερφό. Ναι. Κοιτάξτε, είχε στείλει ο Αρχιεπίσκοπος εδώ έναν τότε αρχιμανδρίτη από εκεί εδώ, τώρα είναι δεσπότης. Για να πάω εγώ... Α, στη θέση του αδερφού. Ναι, ύστερα από μια τετραετία μετά από τον Νίκο. Εγώ όμως... δεν ήθελα και μου τάξανε και πολλά και τα παιδιά σου θα τακτοποιηθούν και τα λοιπά. Δεν ήθελα όμως κι εγώ, γιατί με την έννοια ότι πήγε ο Νίκος εκεί, άστε το καλά για το εκεί πέρα, να φύγω κι εγώ από εδώ, δεν ήθελα να φύγω από την πατρίδα. Και λέω, όχι, λέω, να βρούμε κάποια άλλη λύση. Μα ξέρω εγώ θα τακτοποιηθείτε καλά και εμείς έχουμε ανάγκη, βρέθε μια άλλη λύση. Και βρήκανε τη λύση να πηγαίνω τα καλοκαίρια, ένα με δύο μήνες, ένα μισή μήνα, περίπου να μένω. Και αυτό κάνω. Πήγα τρία καλοκαίρια και διδάσκω εκεί τους ψάλτες της Νέας Υόρκης. Εκεί λοιπόν, να σας πω πόσο συγκινητικό είναι, πέραν του όταν λένε πατρίδα, και η πατρίδα τους μπορεί να είναι ένα λιθάρι, ένα πέτρινο λιθάρι, είναι η πατρίδα τους να κλαίνε οι άνθρωποι, να συγκινούνται, αλλά πόσο για τις παραδόσεις μας, για τις παραδόσεις της πατρίδας τους, ας πούμε, τη Βυζαντινή συγκεκριμένα τη μουσική, ερχόντουσαν για μαθήματα να κάνουν Αθήνα Πάτρα, 200 χιλιόμετρα. Να έρθουν και να φύγουν. Τρεις φορές την εβδομάδα. Φαντάζεστε τι πίστη για αυτό το πράγμα. Και τι ενδιαφέρον. Και τι ενδιαφέρον, ναι. Και κατορθώσαμε εκεί να κάνω συναυλίες. Τον ένα μήνα έκανα τα μαθήματα, και στον άλλο μήνα ολόκληρο, την πρώτη φορά, χωρίς να είναι κανένας άλλος ψάλτης, μόνο αυτούς από εκεί τους ψάλτες, οι οποίοι, όπως ξέρεις, δεν είναι κατευθυσμένοι, άλλοι είναι πρακτικοί, ναι. Άλλοι μισοπρακτικοί, άλλοι ούτε καν ξέρουν από χοροδία και συναυλία και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κατόρθωσα όπου σχεδόν σε όλες τις συναυλίες ήταν και ο Ιάκωβος. Μάλιστα. Και σε μία το έχω πάρει και βίντεο εκεί που λέει ότι αυτό το πράγμα, εγώ είμαι 30 χρόνια εδώ. Δεν έχω ακούσει τέτοιο πράγμα, αυτού του είδους συναυλία. Και ένας λόγος παραπάνω, το ότι, και τον ευχαριστώ τον κύριο Κακουλίδη για μένα, το ότι το υλικό είναι της Αμερικής. Είναι από τους ψάλες τους δικούς μας και δεν φέρουμε από την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό με κάνει, λέει, ευτυχή, πανευτυχή. Ναι, και για μένα είναι κουραστικό να κάτσεις επί δύο μήνες, ξέρεις, κάθε μέρα ναι, να δεις, ναι. Για το λαιμό σου είναι κουραστικό. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι όμως ευχαρίστως για να μεταδώσουμε τη μουσική μας. Και θέλω να πω, να τονίσω ιδιαίτερα, ότι εκείνη η χώρα είναι ιδανική το αν θέλαμε να μεταδώσουμε το ελληνικό πνεύμα σε όλο τον κόσμο, να το μάθουμε. Με μόνο τη Βυζαντινή μουσική μπορούσαμε να ήταν ο κήρυκας των εθνών για να μάθουν τι είναι ο Έλληνας και ποιο είναι το πνεύμα του, το αρχαίο και τον ήλιο. Αλλά δυστυχώς όμως θα πω ότι και ο Αρχιεπίσκοπος εκεί δεν δείχνει αυτήν την... το ενδιαφέρον του μεγάλο. Μόνο με αυτό το πράγμα θα μπορούσαμε να κατορθώσουμε πάρα πολλά σε ξένο. Όπως έλεγε ο Φοριέλ, αν ξέρανε οι Έλληνες την αξία της μουσικής τους, ναι. Θα είχαν πολιτιστικά εννοεί αυτός, θα είχαν, πώς να πούμε, θα ήταν πάνω από όλους τους λαούς. Όλοι οι λαοί θα έχουν μάθει. Είναι πάνω από όλους τους λαούς. Και το λέω εκεί, γιατί αυτή είναι μεγάλη, η πρώτη. Αχ, ανήσυχο. Λοιπόν, όπου από εκεί περνάνε όλοι. Εκεί λοιπόν, εάν γίνει μια καλή οργανωμένη χοροδία και να δίδει στα τηλεοπτικά να κάνει συνέχεια,
προγράμματα, θα είναι ευχής έργο η μουσική μας. Και τώρα, αν θα ξαναπάω, μου είπαν αυτό ότι θα κάνουμε σε αυτό το μεγάλο κανάλι εκεί πέρα μια συναυλία που κάναμε και στην τηλεόραση, στην ελληνική τηλεόραση, κάναμε και εκεί προγράμματα και στο ραδιόφωνο. Ναι. Ήταν μια πολύ καλή και είναι ενθουσιασμένη. Τώρα όλα τα παιδιά περνάνε από την Αθήνα και όταν, όταν έρχονται στην Ελλάδα περνάνε και με βλέπουν. Ωραία. Συγκινούμε, δάσκαλε, γιατί ειλικρινά όχι μόνο πίστεψες στην αξία και του πατέρα σου και του αδελφού σου, αλλά και τους τίμησες δεόντως. Εγώ τουλάχιστον που από τα βιβλία σου ψάλλω, όταν ανοίγω το βιβλίο, βλέπω στην πρώτη σελίδα να γράφει αφιερώνεται στη μνήμη του πατέρα μου και του αδελφού μου. Έτσι. Αυτό θα είναι ένα αιώνιο μνημόσυνο από σένα για αυτούς που σε οδήγησαν στη μεγάλη μουσική μας, τη βυζαντινή μουσική. Σε ήχο πλάγιο, με το βλέμμα στραμμένο στην ελληνική μουσική παράδοση, ο πρωτοψάλτης καθηγητής βυζαντινής μουσικής Ιωάννης Δαμαρλάκης αναλύει, σχολιάζει και συζητεί με καλεσμένους το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της.